Πάρα πολύ συχνά οι γονείς βεβαίως. Και το άλλο. Πάρα πολύ συχνά. Εσύ πόσο συχνά το αντιμετωπίζεις? Προφανώς συχνά, ρε Χριστιανά. Προφανώς πολύ είναι συχνά. Είναι ένα πρόβλημα που αποκτούν λεπτό, τα ζευγάρια. Ένα λεπτό, ρε Παντελή μου, βάλεις εκπρόσωπο. Όχι, ρε παιδί μου, μιλώ γενικά. Ναι, για, ναι. Και για φίλους που ξέρω εγώ και για. Βέβαια, δεν την υπολογίζει. Εν είμαι σε δύσκολη θέση. Πάρα πολύ συχνά το αντιμετωπίζουν αυτό οι γονείς με στο σπίτι τους. Και δεν είναι ένα μωρό που έχουμε, είναι δύο αυτή τη στιγμή. Σκέφτηκε κάποια λύση να κάνει κάτι? Σκέφτομαι διάφορα. Έστειζα μία σκηνή. Απλά ρε παιδιά, απλά πρέπει να σκαρφίσεις ολόκληρο σχέδιο για να κάνεις το αυτονόητο, έτσι. Ναι. Για να έχεις την ελευθερία να σκηνοθετήσεις ολόκληρη ιστορία. Και πόσο θα το απολαύσεις άμα είναι να κάνεις ολόκληρο σχέδιο και ολόκληρο σενάριο? Μα εσύ θα την θέλεις. Εδώ εσύ θα τα απολαύσεις. Το θέμα είναι να μην σε διακόψει κάποιος τον που τα απολαμβάνεις. Να σου πω έτσι κάποιους τρόπους που μπορείς έτσι να κάνεις σεξ στο σπίτι χωρίς έτσι να σε βρούνε τα παιδιά και γενικά να είσαι ήσυχος, ρε παιδί. Ναι. Να μην είσαι μες στο στρες. Για να δω τις ιδέες σου. Πας σε άλλο δωμάτιο. Έχει χάζει να μείνει στο ίδιο. Ναι.